γίνεται στο συνέδριο, θα γίνει ή δεν θα γίνει, γιατί έχουμε καταγγελίες και για ξυλοδαρμούς και ούτω καθεξής. Ας ξεκινήσουμε καταρχήν από αυτό. Εντάξει, γίνεται μια προσπάθεια τώρα από την ηγετική ομάδα, τη ΓΕΣΕ, όπως το κάνουν συνήθως όλες αυτές τις μέρες, να παρουσιάσουν την πραγματικότητα ανάποδα. Το βασικό ζήτημα είναι το εξής. Εμείς από την αρχή, η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που είμαστε εκλεγμένοι στη ΓΕΣΕ, γιατί αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Μας έχουν στείλει εργαζόμενοι εδώ ως αντιπροσώπους και επίσης είμαστε εκλεγμένοι και στα όργανα της ΓΕΣΕ. Από την αρχή λέγαμε ότι πρέπει να καθίσουμε να δούμε και να συνεννοηθούμε, ούτως ώστε οι εργοδότες και οι νόθοι αντιπρόσωποι να φύγουν από το συνέδριο. Ή, εν πάση περιπτώσει, να διαμορφωθεί το σώμα του συνεδρίου με τους νόμιμους αντιπροσώπους και να γίνει η συζήτηση και να νομιμοποιηθούν και αυτοί που είναι υπό αμφισβήτηση, ας πάρουν την ευθύνη αυτοί που θέλουν να τους νομιμοποιήσουν. Γιατί είναι αυτό τόσο πράγμα... δύσκολο να υπάρχει μια συμφωνία? Θα σας πω. Εμείς το έχουμε αυτό, πώς να το πω, διακηρύξει με όλους τους τόνους και με όλα τα μέσα και νομικά μέσα και εξώδικα στείλαμε για αυτά τα ζητήματα. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι εδώ η ηγεσία της ΓΕΣΕ έχει επιλέξει να μην κάνει συζήτηση για αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα. Δεν θέλει να το θέσει στο σώμα. Και δεν θέλει να το θέσει στο σώμα γιατί είναι καραμπινάτοι οι εργοδότες που πάνε να τους βάλουν μέσα στα συνδικάτα και στα όργανα της ΓΕΣΕ. Είναι καθαρό. Από εκεί και πέρα ξεκινάει όλη η υπόλοιπη ιστορία. Να κλείνουν τους συνεδριακούς χώρους, να υπάρχουν διάφοροι μπράβοι που δεν έχουν καμία σχέση με το κίνημα. Αυτούς ποιος τους έχει φέρει? Μα προφανώς η ηγεσία της ΓΕΣΕ τους έχει φέρει εδώ. Είναι προφανές αυτό το πράγμα. Έχουν κλείσει τους χώρους του συνεδρίου. Δεν αφήνανε όλη μέρα από χθες εκλεγμένους αντιπροσώπους να εισέλθουν στο χώρο. Δημιούργησαν μια κατάσταση δηλαδή εγκλισμού και αποκλεισμού προκειμένου να κάνουν ένα συνέδριο στα κρυφά, στη Ρόδο. Από την Καλαμάτα πήγανε στη Ρόδο. Δεν έχουν αφήσει τουριστικό φέρετρο για τουριστικό φέρετρο, απομονωμένοι από τους πάντες και τα πάντα, για να μπορέσουν να κάνουν συνέδριο. Αυτός ήταν ο στόχος τους. Διαβάζω στο ριζοσπάστη ότι έχουν αποκλειστεί και οι δημοσιογράφοι. Βεβαίως, και μα έβγαλε καταγγελία και η ΕΣΥΑ. Από χθες, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε καταγγελία και η ΕΣΥΑ. Είναι πρωτοφανές αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Το συνέδριο της τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της Ελλάδας να αποκλείονται οι εκπρόσωποι του τύπου και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δηλαδή να μην ξέρουμε τι συμβαίνει εδώ. Λοιπόν, αυτά τα ζητήματα εμείς τα επισημάναμε. Εδώ είμαστε εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, συνδικαλιστές, εργατικά συνδικάτα που έχουμε έρθει για να πούμε ότι πρέπει να γίνει ένα συνέδριο με εργαζόμενους, όχι με εργοδότες και με νόθους. Αυτό το πράγμα που η ηγεσία της ΓΕΣΕ θέλει να αποφύγει. Και θέλει να αποφύγει γιατί δεν θέλει να κάνει κουβέντα. Και από εκεί και πέρα δημιούργησε όλα αυτά τα λεγόμενα, τα δίθεν επεισόδια που δεν είναι τίποτα άλλο από προβοκάτσιες των ίδιων των μπράβων που έχουν φέρει εδώ. Το λέτε αυτό ως απάντηση γιατί ότι πήγαν να τα χρεώσουν στο ΠΑΜΕ? Προφανέστατα. Από τις δυνάμεις, μα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ που είναι εδώ, είναι δυνάμεις συνδικαλιστών, είναι δυνάμεις ανθρώπων που τους γνωρίζουν και οι πέτρες μέσα στους χώρους δουλειάς. Ας πάνε αυτοί οι κύριοι της ηγεσίας της ΓΕΣΕ σε ένα χώρο δουλειάς να δούμε ποιος αναγνωρίζει ποιον. Και να πούνε και οι εργαζόμενοι ποιο ρόλο παίζει ο καθένας. Δεν τολμάνε να πάνε στους εργαζόμενους. Και γι' αυτό το λόγο κρύβονται και πάνε όσο πιο μακριά και απομονωμένα μπορούν από τους ίδιους εργαζόμενους, γιατί δεν τολμάνε να κοιτάξουν στα μάτια κανέναν. Αυτό το πράγμα γίνεται. Να ρωτήσω αν υπάρχει πιθανότητα εδώ που βρισκόμαστε να γίνει εν τέλει το συνέδριο ή θα πάμε σε νέα αναβολή και στο τέλος ακύρωση. Κοιτάξτε, την ευθύνη καθαρά την έχει η ηγεσία για αυτό το ζήτημα. Εμείς θέλουμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι πρόκειται για μια έκτοτη ηγεσία πλέον. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Ας πάρουν την ευθύνη τους. Εμείς τους υποδείξαμε πάρα πολλές φορές, όχι τίποτα περίεργο ή υπερβολικό, να τηρηθεί το καταστατικό που προβλέπει ακριβώς τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν το έχουν κάνει. Έχουν κουρελιάσει στην ουσία το καταστατικό. Έχουν όλη την ευθύνη. Εμείς ως αντιπρόσωποι, ως εργαζόμενοι και εκπρόσωποι εργαζομένων που σεβόμαστε
τους συναδέλφους μας έχουν στείλει εδώ, διεκδικούμε και παλεύουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, να γίνει ένα συνέδριο που θα είναι συνέδριο εργατικό και δεν θα έχει καμία σχέση με όλα αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα που έχουν δημιουργήσει. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Ανταγουλάρη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ και εγώ.